προαναγγείλαμε στη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων ότι η σημερινή συγκυβέρνηση θα προχωρήσει σε τρίτο μνημόνιο και σε νέο PSI. Ήδη σήμερα και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου είχαμε πλέον σαφείς αναφορές ότι προχωράν σε νέο κούρεμα. Σε νέο κούρεμα ουσιαστικά του ελληνικού χρέους. Αλλά τι είδους PSI? Το ίδιο PSI το οποίο κούρεψε τα ομόλογα των Ελλήνων ομολογιούχων, το οποίο ουσιαστικά εξευτέλισε την τιμή της Ελλάδος απέναντι σε επενδυτές, το PSI το οποίο κούρεψε τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα μετοχικά ταμεία και ουσιαστικά διέλυσε την ελληνική οικονομία, θα τολμήσουν να προχωρήσουν σε κούρεμα εκείνων των ομολόγων τα οποία έχει στα χέρια της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Είδα σήμερα την αναφορά του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών και βλέπουμε ότι εδώ πια έχουμε μια καινούρια Ευρώπη του Νότου που γεννιέται. Μια Ευρώπη του Νότου στην οποία η Ελλάδα δεν συμμετέχει. Η πρώτη φάση του έργου αυτού ήταν όταν στην προηγούμενη συνάντηση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Ιταλία και η Ισπανία κατέθεσαν συγκεκριμένη πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε βιαστεί να εκτελέσει τις εντολές της κυρίας Μέρκελ και είχε στείλει επιστολή που ουσιαστικά έθετε την Ελλάδα όχι στην ομάδα των κρατών του Νότου που δέχονται αυτή την οικονομική επίθεση, αλλά έθετε την Ελλάδα σε ρόλο υπασπιστή της πολιτικής της κυρίας Μέρκελ και του δεκακελάριου του κυρίου Ρέσλερ. Οι παλικαριές που ακούσαμε χθες ότι δεν θα επιτρέψει σε ξένους ηγέτες ο κύριος Πρωθυπουργός να μιλά για έξοδο της χώρας από τον ευρώ, είναι παλικαριές που χαρακτηρίζουν τους χαρακτηρισμούς που εκείνοι δίναν προεκλογικά της τζάμπα μαγιάς. Διότι ουσιαστικά εκείνοι που μιλήσαν πρώτοι για έξοδο της χώρας από το ευρώ, που δεν προβλέπεται από καμία διάταξη του ευρωπαϊκού δικαίου και από καμία συνθήκη, ήταν τα ίδια τα κόμματα της συγκυβέρνησης.